Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εκ μέρους του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, καταγγέλουμε και από αυτό το βήμα την απαράδεκτη επίθεση που έκανε η κυβέρνηση στα παιδιά μας, στους μαθητές, αντιμετωπίζοντας με ματ και βία τα δίκαια αιτήματά τους. Η άμεση αντίδραση των ταξικών συνδικάτων απέδειξε ότι εμείς οι γονείς δεν παίζουμε ούτε με την υγεία, ούτε με τα δικαιώματά μας, ειδικά όταν αφορά τα παιδιά μας. Έχουν περάσει 4 μήνες πλέον όπου με την απέτηση των τουριστικών επιχειρηματικών ομίλων άνοιξε ο τουρισμός στη χώρα. Είναι βέβαιο πλέον ότι το άνοιγμα του τουρισμού με τους όρους που επέβαλαν οι tour operator, οι αεροπορικές εταιρείες και οι εφοπλιστές αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες για την έξαρση της πανδημίας, εφόσον από τις περισσότερες χώρες προέλευσης των τουριστών δεν υπήρχε απέτηση για πραγματοποίηση των τεστ. Είναι πολλά πλέον τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και μάλιστα πεντάστερα που υποτίθεται πουλάνε υγιεινή και ασφάλεια, όπου καταγράφτηκαν κρούσματα πρώτα σε πελάτες και μετά σε προσωπικό. Μπροστά λοιπόν στο να σώσουν την χασούρα από τα δισεκατομμύρια που εισπράττουν κάθε χρόνο, κυβέρνηση και εργοδότες έβαλαν συνειδητά σε κίνδυνο τη ζωή μας. Γιατί όσα και να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι βάζει πάνω απ' όλα την υγεία του λαού, δεν πιάνουν, δεν τους πιστεύουμε. Γιατί εμείς πάμε στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια για δουλειά και αντιμετωπίζουμε τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας. Εμείς μπαίνουμε στα λεωφορεία και τα τρένα στα σαρδέλες. Εμείς στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία χωρίς προσωπικό καθαριότητας, αίθουσες και καθηγητές. Εμείς τα ζούμε αυτά καθημερινά. Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να πιστέψει την κυβέρνηση και τους εργοδότες, όπως και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που ήταν πριν κυβέρνηση. Δεν νοιάζονται, συνάδελφοι, αυτοί για την υγεία μας. Αν τους ένοιαζε, θα είχαμε νοσοκομεία, θα είχαμε τα απαραίτητα για να είμαστε ασφαλείς μέσα στη δουλειά, δεν θα πνιγόμασταν στις πλημμύρες, όπως έγινε πάλι στην Καρδίτσα και παραλίγο να γίνει σήμερα και στην Αττική. Δεν θα καιγόμασταν στις πυρκαγιές. Δεν θα χάναμε δεκάδες συναδέλφους μας από θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Όσοι από αυτούς μας λένε ότι βάζουν πάνω απ' όλα την υγεία του λαού, τους καλούμε να πάνε να το πούνε στους διανομείς που κάθε μήνα αποχαιρετούν ένα συνάδελφο στην άσφαλτο που χάνουν τη ζωή τους για αμοιβή 3 ευρώ την ώρα. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πιστέψει, κανένας δεν πρέπει να περιμένει ότι καλό από αυτή την πολιτική θα δει το επόμενο διάστημα. Όσο μπαίνει στη μέση το κέρδος, η ζωή θα γίνεται χειρότερη. Άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται, γιατί σήμερα επίσης κατατέθηκε και το νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς, για να δώσουν δηλαδή τα σπίτια μας στους τραπεζίτες. Εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό αυτό το ζήτημα το φυσάμε και δεν κρυώνει. Γιατί την περίοδο της περίφημης ανάπτυξης, το θαύμα του τουρισμού, όπως το είχαν ονομάσει, παρουσιάστηκε από τους εργοδότες, αλλά και τους συνδικαλιστές που τους στηρίζουν, έτσι ώστε να μας πείσουν ότι έχουμε το ίδιο συμφέρον εργοδότες και εργαζόμενοι. Τι έχουν λοιπόν αυτοί σήμερα να μας πούν σε εμάς τους εργαζόμενους του τουρισμού και της εστίασης? Τι έχουν να πούν για τα κέρδη που τσέπωσαν οι μεγαλοξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες, οι μεγάλες αλυσίδες επισιτισμού την περίοδο της ανάπτυξης? Πού είναι τα ωφέλη που μας έλεγαν ότι θα έχουμε και εμείς οι εργαζόμενοι από αυτή την ανάπτυξη? Ποιος μπορεί να πει από αυτούς ότι κάτι έμεινε και σε εμάς τους εργαζόμενους του κλάδου? Τι κερδίσανε οι εργαζόμενοι τελικά? 9 ευρώ την ημέρα, απολύσεις, εκπεριτροπής εργασία, αναστολή συμβάσεων, δουλειά όποτε και όσο θέλει ο εργοδότης. Αυτά παρουσιάζει ως παροχές η κυβέρνηση και ο Βρούτσης. Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει
το Υπουργείο Εργασίας είναι φως φανάρι ότι θα νομιμοποιήσει τις παρανομίες, την αυθαιρεσία των ξενοδόχων και των μεγάλων αλυσίδων στον εψιτισμό τα προηγούμενα χρόνια. Αυτόν που με τις πλάτες των κυβερνήσεων και της πλειοψηφίας της διοίκησης της Ομοσπονδίας Εψιτισμού είχαν καταργήσει το οκτάωρο, το πενθήμερο, είχαν αναγκάσει τους εποχικούς εργαζόμενους να δουλεύουν σε ρή, χωρίς σταματημό, για 6 μήνες κάθε σεζόν. Μάλιστα, ξεκίνησαν και με αυτό το ζήτημα, όπως και με το ζήτημα της υγείας, να μας λένε διάφορα καινούργια επιστημονικά παραμύθια. Ότι δηλαδή δεν θίγεται το οκτάωρο όταν δουλεύει σε δεκάωρο. Τι άλλο λοιπόν να περιμένουμε για να συγκρουστούμε με αυτή την κατάσταση? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για κανέναν εργαζόμενο από κανένα κλάδο. Η οργάνωση στο συνδικάτο, η συλλογική δράση με ενότητα σε κάθε χώρο δουλειάς είναι η αποτελεσματική λύση. Και είναι αποτελεσματική γιατί αποδείχθηκε και την περίοδο του lockdown. Γιατί οι εκμεταλλευτές μας μια ζωή σε lockdown βρίσκονται. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που δουλεύουν. Και αποδείχθηκε αυτό την περίοδο της καραντίνας, όπου οι επιχειρήσεις ήταν σκέτα κουφάρια. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν, συνάδελφοι, τη δύναμή μας να μείνουμε όρθιοι και δυνατοί. Το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού συνεχίζει την προσπάθεια μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς για να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, για να αποκρούσουμε την επίθεση των εργοδοτών, για να οργανωθούν όλο και περισσότεροι Έλληνες και μετανάστες, να δυναμώσει ο αγώνας, να γίνουν νέες, πιο αποφασιστικές κινητοποιήσεις. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε την προσπάθεια και οργανώνουμε μαζί με όλα τα ταξικά συνδικάτα του κλάδου σε όλες τις μεγάλες τουριστικές περιοχές το επόμενο διάστημα, στις 2 του Νοέμβρη, συνέχεια σε αυτές τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι του επισιτισμού στο μηχανισμό στήριξης χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να μην περάσει το έσχος των απείρωτων υπεριών, να δοθεί το δώρο Χριστουγέννων, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα. Συντονίζουμε τη δράση μας με όλους τους κλάδους, με όλα τα σωματεία, έχοντας σε γνώση ότι ένας κλάδος μόνος του δεν μπορεί. Τώρα είναι η ώρα του συντονισμού, τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας μας. Καλή συνέχεια.